Όλα έτοιμα για μία ακόμη φορά για την εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Περιμένουμε τον αφέτη για την εκκίνηση. Σηκώνει τη σημαία, τα άλογα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση όπου από τα πρώτα μέτρα ο Θίαμις θέλει να πεταχτεί για την πρωτοπορία. Από την εσωτερική ο Αλτεμπαράν δίπλα του ο Θυμόσοφος, ακόμα πιο έξω βρίσκεται το Αβιόρο όπως και ο Θάσιος, ο οποίος θέλει σιγά σιγά να βελτιωθεί. Θίαμις και Αλτεμπαράν λοιπόν τα δύο πρώτα άλογα. Ο Θάσιος περνάει τώρα καθαρά στην τρίτη θέση. Ακολουθεί στη συνέχεια στην τέταρτη θέση ο Θυμόσοφος. Αυτά στο ύψος των χιλίων μέτρων. Αβιόρη είναι πέμπτος και ακόμα πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Στην πρωτοπορία λοιπόν ο Θάσιος στο ύψος περίπου των 800 μέτρων. Αλτεμπαράν, ο Θίαμις είναι μπροστά. Αλτεμπαράν, Θάσιος, στη συνέχεια ο Θυμόσοφος. Πιο πίσω Αβιόρο, Χαλαζίας, ο Νίσιλος. Τελευταίος ακολουθεί ο Γκάλαντ. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα. Θάσιος, Αλτεμπαράν, οι δύο πρώτοι. Συγγνώμη, Θίαμις, Αλτεμπαράν, οι δύο πρώτοι. Ο Θάσιος από κοντά. Ενώ στο ύψος των 500 μέτρων θέλει να καλύψει έδαφος ο Χαλαζίας. Ο Αλτεμπαράν καταδιώκει πάντοτε τον Θίαμι. Ο Θάσιος φαίνεται να χάνει έδαφος. Και τώρα πάμε για την τελική ευθεία. Θάσιος, Αλτεμπαράν, συγγνώμη, Θίαμις, Αλτεμπαράν. Θάσιος στη συνέχεια ενώ θέλει να καλύψει έδαφος από την εξωτερική. Και ο Χαλαζίας στα τελευταία μέτρα ξεφεύγει ο Θίαμις, Αλτεμπαράν. Να και ο Θάσιος δυνατά στο τέλος πλησιάζει και φαίνεται ότι θα πάρει την δεύτερη θέση και τα καταφέρνει. Στην τέταρτη θέση τελικά ο Χαλαζίας πίσω από τον Αλτεμπαράν. Θίαμις, Θάσιος, Αλτεμπαράν και Χαλαζίας όπως τερμάτισαν κατά σειρά τα άλογα. Το αποτέλεσμα 2, 3, 1 και 8. Και πάλι εδώ η τελική ευθεία με τον Θίαμι, τον Αλτεμπαράν και τον Θάσιο. Πιο πίσω υποχωρεί ο Θυμόσοφος ενώ βελτιώνεται ο Χαλαζίας. Μέχρι τα τελευταία μέτρα λοιπόν. Θίαμις, βλέπετε τον Αλτεμπαράν που θα ετηθεί από τον Θάσιο. Νούμερο 2 Θίαμις. Νούμερο 3 ο Θάσιος, οι δύο ομόσταυλοι και νούμερο 1 Αλτεμπαράν, νούμερο 8 Χαλαζίας στο τετραπλό. Και στη συνέχεια θα τερματίσουν πέμπτος ο Θυμόσοφος, έκτος ο Νίσιλος. Περάσαμε και βλέπουμε και πάλι σε επανάληψη την κούρσα. Από τα πρώτα μέτρα ο Θίαμις θα βγει στην πρωτοπορία, θα ακολουθήσει ο Αλτεμπαράν, στη συνέχεια ο Θάσιος, πιο πίσω ο Θυμόσοφος, Αβιόρ Χαλαζίας, ο Νίσιλος και Γκάλαντ στις τελευταίες θέσεις. Βλέπουμε πάντα από βίντεο την εξέλιξη της έκτης υποδρομίας. Double θα λέγαμε εδώ για τους δύο ομοσταύλους, Θίαμι και Θάσιο. Στην πρωτοπορία ο Θίαμις, από την τρίτη θέση ο Θάσιος θα προσπεράσει τον δεύτερο κατά τη διαδρομή Αλτεμπαράν, τον φαβορή. Για μία ακόμη φορά το τελευταίο 600. Θα αναπτυχθεί απ' έξω ο Χαλαζίας. Και ενώ θα δείτε την τελική ευθεία για μία ακόμη φορά, πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν με ακούς. Ναι, ναι. Κύριε Κυριακού, δύο λόγια. Όχι, δεν ήθελε ο κύριος Κυριακού να δώσει καμία. Ο κύριος Πολυκανδρίτης, μήπως είναι εκεί, όχι, Βαγγέλη. Όχι, δεν είναι εδώ ο κύριος Πολυκανδρίτης, αλλά και ο νικητής. Ο Θίαμις κάθε άλλο παρά ήσυχος φαινόταν εδώ. Προσπαθούσε ο Ναβάτης Ξινός, από ό,τι είδατε κι εσείς, δεν ξέρω αν το είδατε βέβαια, να τον ηρεμήσει λίγο. Ακόμη και στο σελωτήριο μέσα, τώρα που μπήκε, δεν είχε την σωστή θέση, την σωστή συμπεριφορά, αν θέλετε. Έτσι ώστε να παίρναμε και μια δήλωση από τον αναβάτη Ξινό. Αρκετά λοιπόν σε εκρηκτική φόρμα το άλογο αυτό.